παντού θα προσκυνάτε τον Ολυμπιακό. Θα έχουμε πορεία. Φοβερό. Για να δω. Πάει και αυτό, βαζελάκια. Έχουμε να πούμε πολλά. Τι. Αυτό και αν είναι μασίβ. Τι έπαθε. Δεν έπαθε τίποτα. Δεν παθαίνει τίποτα. Δεν σπάει 10 λέει. Φοβερό. Αλλά μασίβ. Άστες. Πού θα τα δείτε αυτά, ρε καημένοι. Ρε κατακαημένοι, πού θα τα δείτε, ρε. Εργοτέχνης. Έχουμε να πούμε κι άλλα. Αυτό έλειπα, τελειώναμε από τώρα. Ναι. Τώρα αρχίσαμε. Για κοιτάξτε από εδώ και από εδώ. Τι είναι αυτό εδώ, ρε. Τι είναι, νεάκι. Πω. Ατόφιο ασύμι. Σαν την ύφη. Για που χτύπα, δεν τα ακούγα πριν. Σκοπεχάκης. Μασίβ, άστο, δεν ψάχνετε. Εδώ παίρνει ουσκέ. Όλα τα ποτά. Ω, ναι. Κάτσε ρε τάκι. Άντε να πάμε να πιούμε. Φέρε να... Δεν, μα δεν είχαμε το πρόβλημα. Δεν είχαμε στο σκέπος. Ποτό δεν είχαμε. Το τσίπουρο έχουμε. Σκέφι... Φέρε το τσίπουρο, ρε. Τι τσίπουρο. Πω, είναι όξινο. Φοβερό. Σταμάτα λίγο. Παίρνει κάνα μισό κιλό εδώ. Ε? 750 γραμμάρια. Ναι. Και έχει πλάκα να φεύγει από εδώ, να πηγαίνει εδώ. Αυτά να μου κάνει. Κάτσε το έχεις βάλει αλλιώς τώρα πάλι. Με μπέρδεψε. Τραβάμε και με τα γλυπτά. Έλα. Καλά, δεν υπάρχει αυτό. Εδώ είσαι. Συγχαρητήρια στην ομάδα του μπάσκετ. Μια χαρά. Το πρώτο. Για το... Ναι. Όχι, αυτό είναι το τέταρτο. Το τέταρτο. Αυτό είναι το πρώτο όμως για το μπάσκετ, το κύπελλο. Ναι, και το... Νομίζατε θα το πάρετε, ε? Όχι, δεν νομίζανε τίποτα. Ίσα ίσα που δεν νομίζανε θα το πάρουν. Και γι' αυτό ακριβώς γίνανε και αυτά που γίνανε. Λοιπόν, συγχαρητήρια και πάλι. Καταρχήν, στον πρόεδρο, τον Μιχάλη τον Κουντούρη. Σε όλη τη διοίκηση του Ραστέχνη. Μαζί με τη βοήθεια του πρόεδρου του Μαρινάκη. Έτσι είμαστε εμείς, η οικογένεια είμαστε εμείς. Ακόμα και ο... Και ο όχι και ακόμα, και ο πρόεδρος του μπάσκετ του, ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, δώσανε συγχαρητήρια, μπράβο. Στις παίκτριές μας, ναι. Στο προπονητικό team. Ε, βέβαια. Έτσι. Ξεκίνησα από τα ψηλά. Και μπράβο και στους οπαδούς του Ολυμπιακού που πήγαν στο γήπεδο και δεν φύγανε. Πήγανε. Λοιπόν, τι να πω για αυτό το κήπεδο, Λάκη. Ξέρεις τι, είναι η τρίτη συνεχόμενη νίκη. Δύο στο πρωτάθλημα και μία στο κήπεδο, Λάκη. Ναι. Όπως με όλους. Βέβαια, το Σάββατο τι έγινε. Είχαμε κι άλλη νίκη Ολυμπιακός ΑΕΚ. Άλλα από εκεί στο βόλεϊ. Από εκεί Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ναι. Μάλιστα. Παντού θα προσκυνάτε τον Ολυμπιακό. Τι έγινε, ρε. Ό,τι σας λέω. Εδώ. Τι έγινε, έγινε. Οι επιτυχίες του Ολυμπιακού γενικότερα. Ναι. Και του ερασιτέχνη ειδικότερα δηλαδή. Γιατί κάθε μέρα θα μιλάμε για άλλο τμήμα, έτσι. Έχουν τρελάνει πολλούς. Δηλαδή, επόμε... στεναχώρια, στεναχωριούνται. Στεναχώρια, δεν πρόκειται να πάρουν, κάτσε Τάκη μου, δεν πρόκειται να πάρουν τίποτα. Ναι. Και ακούσαμε κάτι φωνές να καταργηθούν τα τμήματα. Ποια τμήματα να καταργηθούν. Τι είναι αυτό πάλι. Τι είπα, καινούριο ρε. Πώς ποιος είναι... το είπε. Στο Sky. Εντάξει. Αφού το είπε το Sky, εγώ λέω να φύγουν και όλα τα κανάλια και να μείνει το Sky. Να μην υπάρχει άλλο κανάλι, ρε παιδί μου, να είναι μόνο το Sky. Ωραία. Θα καταργηθούν. Ναι. Για με ποιο σκοπό, επειδή πάνε οι δικοί σας και κάνουν επεισόδια. Να καταργηθεί και το Champions League, ρε παιδί μου. Όλα. Αμέ. Εμείς θα το πούμε αυτό. Αφού δεν το παίρνουμε εμείς. Όχι, τσακωθήκανε και. Ναι. Δεν τσακωθήκανε τις Liverpool με τις Manchester. Στην εξέδρα εκεί. Να καταργηθεί. Θα πάει τσαπού σύννεφο. Λοιπόν. Θα πάει τσαπού σύννεφο. Έχει αρχίσει και πηγαίνει. Τι, όχι, θα δηλαδή πάει. Θα καταργηθούν, είπε στο Sky, έτσι, ναι, έκει, ωραία. Ναι. Δηλαδή να καταργηθεί και ο ύμνος του Παναθηναϊκού που λέει πρωταθλητής παντοτινέ στο Ρετασπορ. Δεν τους νοιάζει. Α, τι τους νοιάζει. Να καταργηθεί ο ίδιος ο Παναθηναϊκός. Δεύτερη ερώτηση. Δεν τους νοιάζει. Δεύτερη ερώτηση. Ναι. Να καταργηθεί και τον μπάσκετ αντρών. Εκεί το παίρνετε όμως, εκεί δεν θέλετε να κάνετε τα ζανιές. Είναι καλή όμως κάτσα, δεν θέλετε να κάνετε τα ζανιές να παίρνετε όπως με τη τηλεοφόρο. Να τα σπάτε, εκεί δεν παίρνετε και τη δίπλα. Βαρέσετε το Γιάν. Που είναι και κοντά. Που είναι και κοντά, δίπλα είναι. Δεν πάω να το βαρέσετε. Εκεί δεν θέλετε. Εκεί παίρνετε πρωτάθλημα.
Τα άλλα που δεν παίρνετε τα κόψουμε τα χρήματα. Εκεί είναι και καλές οι διοικήσεις, άκου τώρα. Ναι, εκεί είναι καλές. Δεν είναι ΕΠΟ που έχει αλλάξει 4 προέδρους τα 10 τελευταία χρόνια. Εκεί είναι η ΟΚ. Που η ΟΚ. Είναι, ποιος είναι αυτός. Ο Βασιλακόπουλος. Ναι, αυτός είναι από το 1800. Είναι όλες αυτές όπου παίρνει ο Παναθηναϊκός. Ρε, ήταν στο στράτευμα του Κολοκοτρώνη, όπως το λένε. Σερβιτέρο στο μυστικό δείπνο. Ναι. Στράτευμα του Κολοκοτρώνη. Πιο παλιά ακόμα. Ναι, σερβιτέρο στο μυστικό δείπνο. Εκεί είναι όλα καλά, ε. Δηλαδή όλες οι άλλες, η μόνη κακή ομοσπονδία τελικά είναι η ΕΠΟ. Που έχει αλλάξει 4 προέδρους τα 10 τελευταία χρόνια. Με εκλογές δημοκρατικές. Όχι πραξικοπηματικά αυτά που θέλουν να κάνουν, που θέλουν να μας παρουσιάσουν. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός τους, έτσι. Να μας παρουσιάσουν και η κυβέρνηση και οι φίλοι της κυβέρνησης, η Τρόικα που συνομιλεί. Έτσι. Λοιπόν, πάμε και στα γεγονότα. Να πούμε εμείς τη θέση μας. Καταρχήν, όλα αυτά που γίνονται μας έχουν τρελάνει, έτσι. Είναι τουλάχιστον ύποπτη η στάση του κράτους. Το λέμε κομψά, έτσι, γιατί περιμένουμε. Είναι τουλάχιστον ύποπτη η στάση του κράτους. Δεν γίνεται να μην μπορεί να έχουν καταστρατηγηθεί ό,τι έχει αποφασιστεί. Να βλέπουμε εγκληματικές αμέλειες. Να βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν γινόντουσαν ποτέ και δεν υπάρχει περίπτωση αυτά που έχουν γίνει να μην έχουν κάλυψη από τον κατώτερο μέχρι τον ανώτερο. Σε οποιοδήποτε πόστο ή σε οποιοδήποτε σε οποιαδήποτε θέση και αν έχει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, να πάνε 200. Οπαδοί πείστε τους όπως θέλετε, με κράνη, με μολότοφ, φορτωμένοι. Άλλα, πολλά. Έτσι, με όλα αυτά να γίνονται επεισόδια τόση ώρα που τα είχαν βάλει με κάτι ντουβάρια. Να έχουν τρομοκρατήσει μια πόλη, ένα νησί που έχει μία είσοδο και να μας λέει και να θεωρεί το κράτος ότι ευνηδιάστηκε. Δεν υπάρχει κανένας ευνηδιασμός. Ενώ τα πάμε εμείς από τη Θεσσαλονίκη, έχει 5 μπλόκα για 2 αυτοκίνητα. Εκεί, λοιπόν, 2 αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει κανένας ευνηδιασμός. Είναι ύποπτη η στάση του κράτους. Σίγουρα με τις προηγούμενες κινήσεις τους αυτό εθαρρύνει τις σκέψεις μας. Γιατί δεν έχουν και καμιά αξιοπιστία. Έχουμε δει πως λειτουργούν. Εμείς εδώ δεν μιλάμε ούτε για δεν μιλάμε εναντίον μιας κυβέρνησης για να υποστηρίξουμε μια άλλη. Λέμε ό,τι βλέπουμε. Και όσοι έχουν μνήμη θυμούνται και παλιότερα και θα θυμούνται και θα τα δουν και στο μέλλον. Ήταν τουλάχιστον ύποπτη, το λέω κοψά εγώ τώρα, ξέρετε, για να μην οξύνουμε, ύποπτη η στάση των κρατικών φορέων. Κρατικοί φορείς, βάλτε όσους θέλετε, όσους εμπλέκονται, έτσι. Από εκεί και πέρα, θεωρούμε ότι έχουν απότερο σκοπό. Είμαστε σίγουρα επιφυλακτικοί με αυτά που βλέπουμε. Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε όλο να γίνονται επεισόδια και όλο να αυτοί που κάνουν τα επεισόδια να μην τιμωρούνται, να υπάρχει μια ανοχή από το κράτος και καλά στον βωμό που είναι ενάντια της βίας, οι συνομιλητές τους να κάνουν επεισόδια και μετά να δημιουργούνται και διάφορα αιτήματα. Να κλείσει το κύπελο, να κλείσει το πρωτάθλημα, να κλείσει το σπιτάκι σας. Έτσι, ό,τι θέλετε. Να σταματήσουν τα αθλήματα του ερασιτέχνη. Να σταματήσουν τα αθλήματα του ερασιτέχνη. Να φύγουμε από την UEFA. Να φύγουμε από την Ευρώπη. Εσείς, ακούστε, λοιπόν, σε αυτά δεν φταίει κανείς Παναθηναϊκός, κανείς ΠΑΟΚ, καμιά ΑΕΚ. Φταίει μόνο το κράτος που αυτές τις συμπεριφορές, όχι αντί να τις καταδικάζει και να βάλει το μαχαίρι, πότε θα φτάσει το κόκαλο το ρημάδι, αντί να τις καταδικάζει, τις επιβραβεύει κιόλας και τιμωρεί κιόλας τους άλλους. Ήδη ακούμε φωνές από χθες, βγήκαν εκεί πέρα κάτι ρουφιάνοι, να πούνε ότι και καλά να καταργηθούν τα αθλήματα. Θα καταργηθείτε εσείς. Θα σας καταργήσουμε εμείς. Έτσι ακριβώς όπως τα. Ωραίος ο βλάκας αυτός που. Θα καταργηθείτε εσείς. Λοιπόν, δεν μπορεί ο κάθε πουθενάς να διεκδικεί. Δεν γίνεται να. Αυτό με το. Δηλαδή, θα τρελαθούμε τελείως. Έχει ένας ένα μίνι μάρκετ και έχει άλλος ένα σούπερ μάρκετ. Ναι. Και τι γίνεται τώρα? Το μίνι μάρκετ έχει δώσει ένα κεφάλαιο 50.000, 40.000 με σκοπό να βγάζει ένα χαρτζιλίκι. Ναι. Ό,τι βγάζει ένα μίνι μάρκετ.
το σούπερ μάρκετ έχει δώσει ένα κεφάλαιο 70 εκατομμύρια, 50 εκατομμύρια με σκοπό το κέρδος. Πάντα το κέρδος είναι σκοπός. Έτσι, να ξεκινάμε. Πάντα, γιατί μιλάμε για εταιρείες. Με σκοπό το κέρδος. Και λέει το μινι μάρκετ. Όχι! Τι κάνουμε! Παιδεύτηκε ο ιδιοκτήτης του σούπερ μάρκετ. Τι αν έχει ρίξει χρόνο δουλειά, τι αν έχει ρίξει τα λεφτά του, να τα μοιραστούμε. Τι να μοιραστείτε, ρε. Α πάρω λέει το 40%. Και ποιο το λέει αυτό, το μινι μάρκετ. Που δεν έχει κάνει. Μην πω μινι μάρκετ, γιατί και το μινι μάρκετ έχει μια επαγγελματική χρειά. Θα πω ο πατεώνα που πουλάει τη ματσικάρα. Και να πω και εγώ ένα παράδειγμα. Το πες, να πω και εγώ. Ναι, ό,τι παραδείγματα θέλω. Έχει ένα από εσά ο πρόεδρό σα έχει καράβια. Το πάω εγώ ζωντανό. Τι έγινε τώρα. Δεν είναι ανάγκη, εντάξει. Έχουμε θέμα εμείς. Ναι, είπαμε. Ακούγεται ο ήχος, λέγε. Λοιπόν, έχει 50 καράβια, ρε παιδί μου, και ο άλλος έχει 10 καϊκιά. Ένας έχει 10 καϊκιά. Και λέει ο καϊκάς, ρε εσύ με τα καράβια που κουβαλάς τα πετρέλαια. Εντάξει. Όχι, ρε, και το πω εγώ. Δεν πειράζει, να μην ταιριάζει, δεν το πω εγώ. Για την οθόνη λέω. Ναι. Τεχνικά θέματα. Ωραία. Και λέει ο καϊκάς τον άλλο τον εφοπλιστή, ρε εσύ που κουβαλάς τα πετρέλαια. Πόσα βγάζεις 5 εκατομμύρια το χρόνο, ξέρω εγώ έτσι. Πόσα βγάζω εγώ 50.000 από τα καϊκιά μου. Δώσε μου το 40% πίσω, ρε. Και το λέω, αυτός που το. Αφού στην ίδια θάλασσα πλέον με όλοι. Έλατε. Και λέω, γιατί ο ίδιος ο εφοπλιστής αυτός που τα καλάει με τα πετρέλαια, γιατί δεν δίνει κι αυτός. Από την εταιρεία του που είναι νόμιμη, ρε παιδί μου, άνθρωπος έχει κάνει μια δουλειά. Γιατί δεν δίνει και στους άλλους. Στα καΐκια, δεν δίνει στις βάρκες εκεί. Πάμε από 50.000 κάθε μέρα. Τι δεν έχεις να πας για ψάρεμα, πάρε. Πάρε, κατω... πάρε πετρέλαιο να πας για πάρε τσάπα. Δεν έχεις εσύ στο σπίτι σου το πετρέλαιο. Εγώ ρε τα φέρνω, εγώ τα κουβαλάω. Πάρε το 40% πίσω. Άκουτα, γιατί λες, για μη λες. Άκου τώρα, ο συγκεκριμένος που έχει πετρέλαιο έχει κάνει δωρεά στις πρόσφυγες. Άκου να σου πω. Άκου να σου πω. Για να μην να τα λέμε όλα. Έχει κάνει, όσοι είναι λέει στην Ιδωμένη, θα πάνε στα πρατήρια της γνωστής εταιρείας εκεί κοντά να γεμίσουν το ζύπο τον αναπτήρα. Ωραία. Όπου βρούνε, ναι, αμέ. Πόσο, στα γόνα, κάτσε. Κάτσε προσέγγιση αυτό το. Δεν πειράζει, ρε, έχει κάνει την προσορά. Παρεμπιπτόντως ο Ολυμπιακός είναι η 18η ημέρα που σητίζει τους πρόσφυγες και έχουμε βάλει στόχο τα 500.000 γεύματα. Τώρα έγινε 50. Ναι. Ο στόχος είναι 500.000 γεύματα. Ζεστό φαΐ, όχι το σάντουιτς. 100.000 ντύσιμο, φόρμες που φάνε τέτοια. Ο στόχος είναι εκεί να πάει στα 100.000. Πώς θα λέμε αυτά τα που φάνε. Ρούχα, λέτε, η ένδυση. Εντάξει, τι να... Ναι. Λοιπόν, να μην φύγουμε από το θέμα. Δεν φεύγουμε, λέμε. Ωραία, ωραία. Πολλά τα θέματα. Λοιπόν, και θέλετε να διαλύσουμε, να κλείσουμε και τα αθλήματα. Ρε εσείς, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει μια σωστή διοίκηση, έχει επενδύσει και στο μπάσκετ και στο αστέγνη, στο ποδό, παντού. Επενδύει και παίρνει τα πρωταθλήματα. Αύριο μπορεί να φύγουν αυτοί που δεν κάνουν για μένα, που είμαι αντίπαλό σας, δεν κάνουν. Θα σας βοηθάω, θα ανοίγω τα μάτια σας. Δεν μιλάει για τους 50 τους μπροστινούς που παίρνουν τα 500 άρικα. Μιλάει για τους άλλους Παναθηναϊκούς. Να φύγουν αυτοί και να έρθουν πιο καλοί ακόμα και από τον Μαρινάκη και από τον Κουντούρη και από τον Αγγελόπουλο. Να έρθουν άξιοι. Και να τα παίρνετε εσείς τα πρωταθλήματα. Να έρθουν άξιοι, σαν τον Μαρινάκη. Ναι, ρε παιδί μου. Εγώ λέω να έρθουν ακόμα καλύτεροι. Ναι, ακόμα, ό,τι θέλουν. Και να τα παίρνετε εσείς. Για να δελεαστούμε κι εμείς, να γίνουμε κι εμείς καλύτεροι. Αντί να διώξετε αυτούς, να φέρετε τους καλούς. Δεν υπάρχει αυτό που κάνουν ρε εκεί. Θεματολισμό. Δεν θα μας τρελάνετε. Πάμε να διάλειμμα γιατί έχει τα μάτια μου πάνε πέρα εδώ. Το καταλάβαμε. Ναι, μπράβο. Το καταλάβαμε. Μια χαρά. Εντάξει. Άστο, ξεκουραστεί εκεί πέρα. Μια χαρά. Ξεκουραστεί. Πολύ ταλαιπωρία. Πήγαινε από χέρια σε χέρια. Το κατσιάσαμε. Λοιπόν, τι έχουμε, πάμε μπάσκετ. Όχι, θα το τελειώσουμε. Α, τι έχουμε. Τι έλεγες, πες μου τι έλεγες. Αυτό εδώ. Ναι. Καταρχήν τα επεισόδια. Ναι. Εκεί πέρα δεν πήγατε. Ήρθατε εκεί, κάνατε τι είναι αυτό. Αυτό είναι οπαδικό, είναι οπαδική μαγιά αυτή. Είναι οπαδική μαγιά. Μάλλον δεν σας έκατσε στο Καραϊσκάκι που δεν έγινε τίποτα.
Και θέλατε να δημιουργήσετε άλλο, να δείξετε στον Υπουργό ότι γίνονται επεισόδια, τα καταστρέψουμε όλα. Μπορεί να τα κάνανε και στη συνεννόηση. Δεν τα και εμένα, άσε με να είμαι κακύποπτο. Εγώ θα ήθελα να δω Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στο ΆΚΑ, στο μπάσκετ. Θα μπείτε να τα κάνετε αυτά. Εκεί δεν θα τα κάνετε, ρε Μούλη. Ό,τι σας λέω. Δεν θα τα κάνετε, γιατί εκεί πάρετε το πρωτάθλημα. Πέρυσι δεν το πήρατε, ούτε φέτος θα το πάρετε. Μην νομίζετε. Απλά εκεί σας βόλευε. 18 χρόνια της ΕΟΚ ο ίδιος πρόεδρος, ενώ εδώ πέρα σε μια εξαετία, πενταετία, πώς έχουν αλλάξει τέσσερις. Σε 10 χρόνια έχουν αλλάξει τέσσερις. Σε 10 χρόνια έχουν αλλάξει τέσσερις πρόεδροι. Νόμιμα, με εκλογές. Με εκλογές νόμιμες. Εκεί τίποτα. Ο αφάνατος. Λοιπόν, εκεί δεν θα μπείτε μέσα να βάλετε το Σπανούλι, τον Ντόμιτς. Δεν θα μπείτε. Γιατί είστε πράγματα του άλλου. Και γιατί παίρνετε πρωταθλήματα, δεν είναι μόνο αυτά, τα λέμε όλα. Γιατί παίρνετε κάποια πρωταθλήματα εκεί. Πήρατε και ένα κύπελο από το Κερατσίνι, μια χαρά. Εκεί δεν θα μπείτε να κάνετε αυτές τις μαγκές που κάνατε στο Λεωφόρο πέρυσι, φέτος. Εκεί άθικτο. Απλά θέλετε τώρα να κλείσουμε. Εκεί δεν θέλει διοίκηση, Ρετάκη. Ναι. Δεν θέλει διοίκηση. Θέλετε. Σου λέει παίρνουμε πρωτάθλημα. Γιατί να το κάνουμε μπουρδέλο. Ναι. Ενώ που δεν, εκεί που δεν παίρνουμε. Εκεί που τρώμε φάπε. Και δεν πρόκειται να πάρουμε και ποτέ. Ποτέ. Και πού το κάνουμε. Να το κάνουμε μπουρδέλο. Δηλαδή ο Ολυμπιακός στα αθλήματά του. Πού πληρώνει τις αθλήτρες, τις ξένες, τις Ελληνίδες. Ναι. Όχι των 200 ευρώ. Ό,τι και να είναι, πληρώνει. Ό,τι πληρώνει. Και να είναι, κανονικότατα. Ο Μαρινάκης έχει δώσει 70-80, επένδυση, θα παίρνει πίσω, ο άνθρωπος θα ξαναβάζει. Πού το κακό, ρε. Δηλαδή η Μπαρτσελόνα που έχει 500, επενδύει, τα παίρνει πίσω. Τα μοιράζει στη Φέλτα, στη Γρανάδα, στην Οβιέδο. Πού το είδατε αυτό, ρε. Τότε κοντονείς, ρε. Σε συνεργασία. Και πετάχτηκε ο άλλος στο Sky, τον είχα και κάπως σοβαρό δημοσιογράφο να πει ναι μωρέ, να μην έχουν άλλοι τόσα πολλά αθλήματα και έφερε παράδειγμα την Μπάγκερ. Έφερε και την Μπαρτσελόνα, η Μπαρτσελόνα έχει 7-8. Έκανε μαλακία και με την Μπαρτσελόνα. Έκανε μαλακία. Δεν ξέρουν τα χαϊβάνια, δεν ήξερε, αλλά η τσαπού από τον Ολυμπιακό σας φωνάει. Μα σας φωνάει. Χρόνια είναι αυτό. Και θα είναι και για πολλά χρόνια. Και είστε και ύπουλοι και άναδροι. Γενικότερα. Ακούστε να δείτε. Ό,τι θέλετε να διαλύσετε. Πού λέω ψέματα, ρε. Πού λέω ψέματα. Πουθενά, τέκι μου. Ό,τι θέλετε να διαλύσετε, αυτοί που θέλετε να διαλύσετε, έτσι, θα διαλύσουμε και εσάς και τους συνεργάτες σας και όλες. Με τον τρόπο που πρέπει. Όχι με αυτά που κάνανε οι άλλοι χθες. Σε συνεννόηση. Για μένα είναι σε συνεννόηση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ τρεις κλέφτες πάνε σε ένα νησί και τους τσακώνουν. Αφήστε τώρα δηλαδή και φόρτωμα και τέτοια, δηλαδή δεν γίνονται αυτά πουθενά. Σε πόλεμο να ήσουν, πόλεμο να είχαμε, ναι, θα τους πιάναν. Ναι. Όχι, ήταν μπάχαλο να είχαμε τίποτα, να είχε πέσει η ατομική βόμβα. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα αυτό το πράγμα. Είναι σε συνεννόηση με κρατικούς φορείς. Όσο ψηλά κι αν είναι. Αλλά να προχωρήσω. Ξέρανε πότε έχει δημιουργίες, πότε δεν έχει, ποιοι είναι, αν κοιμούνται, δεν κοιμούνται. Και αυτά τα μαθαίνουν από μέσα. Έτσι. Και ό,τι λέμε. Τόσα χρόνια ότι είναι τσάτσι, ό,τι λένε τα συστήματά μας, έτσι, ισχύουνε. Για μένα, που είμαι καχύποπτος, εσείς που είσαστε επιφυλακτικοί, μείνετε με την επιφύλαξη. Και προχωράω τώρα σε αυτό που λέω, Άκης. Οι 30 οι νόμιμοι, οι 30 οι νόμιμοι του Ολυμπιακού πήγαν στο γήπεδο. Ήταν δυο μέσα στο ξενοδοχείο και πήγαν. Ούτε αυτά να έχουν μαζί που είχατε εσείς, πήγαν, κάνουν και στο γήπεδο. Τα λεφτά τους αφήσανε στην πόλη. Τα 30 τα άτομα, τα νόμιμα, γιατί δεν πήγατε στο γήπεδο στο τελικό. Μετά από τα τζάμια που σπάσατε. Θα στηρίξετε, ρε. Γιατί, δεν σας ενδιαφέρει η ομάδα του, πώς του λένε. Γιατί δεν πήγατε, ρε. Μόνο στη Λεωφόρο, στον τάφο σας, του Ινδού πάτε. Ή... Μόνο εκεί πάτε. Γιατί δεν βρεθήκατε μέρα. Που θα ήταν και οι άλλοι, να βρεθείτε μέρα, ρε παιδί μου. Όποιος νύχτα περπατεί, λάσπες και σκαταπατεί και όποιος τηλεφωνεί μέρα, βλέπει και κανένα κύπελο, αν είναι Ολυμπιακός. Και δεν βρεθήκατε μέρα. Τώρα όμως πρέπει να έχετε και παράσταση. Και πρέπει να έχουν τώρα, θα τα βρουν... Όχι. Okay. Εμείς... Από αυτά που διαβάζω σαν άντρα και πού να ξέρω εγώ. Ναι, σου λέω ότι πρέπει να έχουν. Λοιπόν, απλά είναι τα πράγματα.
όλο το τέτοιο το έχει κάνει η κυβέρνηση Μπουρδέλο, όλο το αλαβέρι. Με την ατιμορρησία των αλωνών. Δεν υπάρχει περίπτωση, είναι απλά τα πράγματα. Μην καθόμαστε να μπαίνουμε σε διαδικασία με αυτή την κυβέρνηση, και Παύλα, Τσίπρας, Παύλα, όλοι, με την αναξιόπιστη κυβέρνηση, και δεν τα έχουμε με καμία κυβέρνηση να κάνουμε καλύτερη, να κάνουμε χειρότερη σε όφελος κάποιας άλλης, έτσι. Εμείς λέμε ότι βλέπουν τα ματάκια μας. Όπως λέγαμε και για τις προηγούμενες, όποια λάθη είχαν κάνει και τα καυτηριάσαμε, τα βλέπετε. Εδώ δεν είναι καυτηριάσμος, εδώ είναι για να παίρνουν φωτιά τελείως. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το χάλι που υπάρχει είναι αποκλειστικά υπεύθυνη η κυβέρνηση. Πρωθυπουργός, πώς λέγεται, η κυβέρνηση. Αυτή με την ανοχή τους, μπορεί και με τις, τη συνδρομή της, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, έχουμε ακούσει πολλά. Αφήστε με να είμαι επιφυλακτικός. Με την ανοχή τους και την ατιμορρησία σε συγκεκριμένους και να ρίχνουν τα βέλη ότι φταίνε πάντα κάποιοι άλλοι. Απλά είναι τα πράγματα. Αρδελαμπού, τιμωρήστε αυτούς που τα κάνουν. Τιμωρήστε τον κάθε τράκα πρόεδρο. Τιμωρήστε τον κάθε χουλιγκάνο πρόεδρο. Τιμωρήστε τον κάθε ρουφιάνο δημοσιογράφο. Τιμωρήστε αυτούς που τα κάνουν. Με αφορμή τα επεισόδια, μην το πηγαίνετε πάντα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θα είναι μια σασγά. Μια ζωή θα είναι, να το ξέρετε. Ο κόσμος του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός θα είναι πάντα ψηλά. Γιατί μοιάζεται ο κόσμος. Δεν είναι απατεώνες, δεν είναι λαμόγια, δεν είναι κεροσκόπη. Μοιάζεται. Ό,τι έχουμε καταφέρει, το έχουμε καταφέρει με τον ιδρώτα μας. Με την επιμονή μας, με την προσπάθειά μας. Και προσπάθεια, βάλτε ό,τι θέλετε. Βάλτε λεφτά από τους πρόεδρους, βάλτε λεφτά δικά μας. Βάλτε την ουθεσία τη συνεχή για να μην έχουμε επεισόδια στο Καρασκάκι. Δηλαδή τι, κάνουν επεισόδια, ρε μπουρδέλα, κάνουν επεισόδια πια το ψυχικό και τη φιλοθέα και δεν μπορεί να κάνει δηλαδή το μανιάτικο και το κερατσίνι και η κοκκινιά και να φυλάει και ο Πειραιάς. Δηλαδή μπορεί να κάνουν επεισόδια Πειραιάς και κάνουν ναι. Τα στραγκαπού. Ναι, το κολονάκι. Ναι, το κολονάκι. Που άμα δείτε, που όποτε βλέπουμε συλληφθέντες, είναι όλοι γονείς πλούσιων οικογενειών. Όποτε βλέπουμε συλληφθέντες από τα βαζέλια και από τους άλλους, όποτε τύχει, καμιά φορά και κοιτάς το βιογραφικό. Λοιπόν, εγκατακλείδη, για να μην τα λεπορούμε. Αποκλειστικός υπεύθυνος είναι η κυβέρνηση για ό,τι γίνεται. Με την ανοχή της και με την αλλογή της. Γιατί δεν είναι ανοχή αυτό, αυτό είναι αλλογή. Δεν γίνεται να κάνουν επανελειμμένος, κάνουν επεισόδια πέρυσι στα βαζέλια, να τιμωριούνται όλοι οι άλλοι, εκτός στο Παναθηναϊκό. Άλλο, τα έκανες. Έκανε αυτούς που έκανε επεισόδια, τιμωρήσαν. Αν ήταν Ολυμπιακός, θα κλείνατε καμιά αγωνιστική. Αν τα έκανε Ολυμπιακός αυτά. Ναι, αλλά τον Ολυμπιακό τον τιμωρήσανε όμως κιόλας, επιπλέον. Παίζει κύπελο με την ΑΕΚ στο ΑΚ με κόσμο. Ενώ είχαν αδειάσει την προηγούμενη. Ναι, τι κάνανε, ναι. Αυτό δεν όλοι ο παδίδες. Υπάρχει πουσιά και βρωμιά ενάντια του Ολυμπιακού που επενδύει στο μπάσκετ φορείς πληρώνει. Δεν πείθεται κανένα. Ο Μαρινάκης πληρώνει. Κοντονή. Ο Κουντούρης πληρώνει. Δεν πείθεις κανένα. Όχι Κοντονή, Τσίπρα. Που έχεις το Κοντονή εκεί, δεν πείθεται κανένα. Όχι μόνο πείθεται, όσο το πάτε έτσι, μας πείθεται προς το αντίθετο. Αυτό ακριβώς που λέγαμε από την πρώτη στιγμή και δεν το λέμε για μας, πείθετε τον κόσμο του Ολυμπιακού και τον πιο καχύποπτο, έτσι, ή τον πιο αφελή, ότι γίνονται, τα κάνετε σκεμμένα. Τώρα τι θα γίνει με την UEFA, ρε. Και η FIFA και η UEFA. Και με τη FIFA και κάτι άλλο που το ακούω και τσαπουνάνε. Δηλαδή, καλά δεν υπάρχει περίπτωση να πέσετε κι εσείς και όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει και να μείνει η κυβέρνηση να κάνετε καμιά τέτοια πουσκιά. Καλά, εμάς μας ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός. Ναι, για τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι. Θα μείνει ο Ολυμπιακός μας στην Ευρώπη. Ναι, βέβαια, Ρεάκη. Ναι, για καλοπούνι και αυτοί είναι, παιδιά. Ναι. Ας παίξουμε την καμπάλα πάλι. Άκου. Ποιο, δηλαδή. Να σας δω. Εντάξει, ας πούμε, ας πάρουμε το απεκταίο, έτσι. Ότι ο Ολυμπιακός δεν βγαίνει στην Ευρώπη. Να. Ναι, ποιος θα πάρει το πρόβλημα. Πάλι ο Ολυμπιακός θα το πάρει. Ρε. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ανάγκη, έχει κάνει τα κουμάντα του. Έχει και για πόσο, μια εικοσαετία τουλάχιστον. Πόσο μάλλον τώρα να δει κανένα τέτοιο, να δει ο κόσμος του Ολυμπιακού ότι καμιά σκήμια του μας βουλευάνε τώρα στα ίσα θέλει να βγάλει. Θέλει μάλλον ένα καραϊσκάκι. Μάλλον άλλο ένα καραϊσκάκι θα χρειαστούμε, να το ξέρετε. Λοιπόν, από τα έσοδα, όσο και να βάλει τα διαρκεία, θα τα δίνουμε διπλά. Να βγάλουμε τη χασούρα. Μιλάμε για Ολυμπιακό. Εσείς ρε Ντελάμπου, τι θα κάνετε. Που όχι, ξέρω τι θα κάνετε.
Εγώ ξέρω, αυτά όλα που κάνετε είναι λεωταρισμοί. Μόλις δούμε, μπούμε στο φάσμα ότι έρχεται η Λιγούρα, γιατί δεν περιμένετε. Λεφτά οι πρώτες... Θα παίρνουν τη λεφτά από τα πρώτα κανάλια. Όλοι, από τη... Ένα λεπτό. Ναι, πρώτα απ' όλα, το ξέρουν οι πρόεδροι σας, δεν πρέπει να βάλουν μία. Είναι το αντίθετο από ό,τι ξέρουμε εμείς, ότι, που σας έλεγα προηγουμένως. Πρώτα απ' όλα, και το ξέρετε κι εσείς. Αν υπάρχει ένας πόρος για σας, ο μοναδικός, είναι η Ευρώπη. Και τι, δεν θέλει τώρα ο Παναθηναϊκός να βγει Ευρώπη. Δεν θέλει ο ΠΑΟΚ να βγει Ευρώπη. Δηλαδή να ξεχάσει η Ευρώπη το... πώς το λέγανε, το Παναθηναϊκός. Ναι. Δεν θέλει, όχι, εγώ σε πάω στο οικονομικό κατευθείαν. Όχι, οι οπαδοί να το ξεχάσουν. Ναι, οι οπαδοί είναι του οικονομικού και αυτοί. Του οικονομικού είναι και οι οπαδοί, γι' αυτό τους πάω στο οικονομικό. Λοιπόν, έτσι, δεν θέλει ο ΠΑΟΚ να βγει Ευρώπη. Η ΑΕΚ δεν θέλει να βγει Ευρώπη. Καλά πια. Πια, δεν μου ξεχάσει. Εσείς τι έγινε. Εσείς ευχόσασταν. Και πώς το λέγεσαι και το κράτος προχτές. Μπουτσουάνα. Τους έχουν ξεχάσει και οι Μπουτσουάνες. Εσείς ευχόσασταν. Μες στην δίψα. Να μην πω τη λέξη που λέει τελεία και παύλα. Μες στην δίψα. Κατά τα λεγόμενά σας. Στερημένοι από τίτλους. Και είσαι στο φάσμα, έχεις μπροστά σου. Να κατακτήσεις ένα τίτλο. Να περάσεις βέβαια τον Ατρόμητο, έτσι. Και να... δηλαδή σου δίνεται το δικαίωμα να διεκδικήσεις ένα τίτλο. Δηλαδή από τις 11 που έχεις να πάρεις κι άλλο ένα. Και το απεμπολείς. Εσύ ο οπαδός που δεν γουστάρεις το Μελισανίδη που δεν βάζει λεφτά, αλλά μόλις σου λέει ο Μελισανίδη δεν πρέπει να πάρουμε τίποτα. Άσε τώρα να γλιτώσουμε τώρα από τώρα. Ναι, εδώ δεν πάρεις ρέξη στον Εραστέχνα, δώσεις 200.000 να πάρουν δύο μεταγραφές, να βγουν ευεύθεροι και μπορούν να βγουν για πρώτη. Για 200.000 μιλάμε. Τι μόδα είναι αυτή. 300. Μόλις είναι να παίξουμε με τον Ολυμπιακό τον ισχυρό να διακοπεί και τη διοργάνωση για να μην χάσουμε. Αυτά θέλατε να κάνετε και χτες προχτές στο βόλεϊ, στο μπάσκετ. Και αυτός ο δημοσιογράφος, κάτσε ρε καπότε που και αυτός ο δημοσιογράφος που είπε προχτές να μην έχει τόσα πολλά χρήματα ο Ολυμπιακός. Είναι η γραμμή όλη. Καταρχήν πρέπει αυτός ο δημοσιογράφος, ξεχνώ και το όνομά του, το θυμηθώ, θα το πω σιγά, τι έγινε. Σωστά είναι. Λοιπόν. Να πει του Παναθηναϊκού πρώτα. Να πει, ρε Παναθηναϊκέ, αφού δεν έχεις γυναικείο πόλο, τι το θες το αντρικό! Κλείς το αντρικό! Που δεν έχεις πάρει, δεν έχεις νικήσει ποτέ τον Ολυμπιακό και δεν έχεις πάρει ούτε ένα κύπελο. Από εκεί να αρχίσει. Από τα χρήματα που δεν παίρνουν ποτέ τίποτα. Και μετά βλέπουμε. Για σένα, Σπυρόπουλε. Ο Ολυμπιακός. Ο Σπυρόπουλος το είπε. Να κλείσουν τα χρήματα του Ολυμπιακού. Καλά, πας καλά, ρε φίλε. Ο Ολυμπιακός διεκδικεί, ακούστε να δείτε τι γίνεται, γιατί τους έχει πονέσει τόσο πολύ. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει ήδη 4 κούπες. Από τα 17. Με τη συγκεκριμένη. Από τις 17 κούπες που αρχίζει η σεζόν. Και διεκδικεί άλλες 12 και μία. Έτσι, έχει πάρει ήδη τις 4. Είναι 10 οι εχώριες, 3 τα ευρωπαϊκά. Βάλτε τα κάτω και θα δείτε. Γι' αυτό μιλάμε, για Ολυμπιακό. Έτσι. Αυτό τους κακοφαίνεται. Θα τους κακοφαίνεται πάντα, αλλά δεν γίνεται. Και ο Παναθηναϊκός έχει πάρει μία στο μπάσκετ. Και εκεί θα μείνει. Ναι. Του Φάρου. Έλα σου πω. Του Φάρου. Ναι. Όχι του Φάρου Κερατσινίου, του Φάρου του Κοντονή που έλεγε. Του Κοντονή, όχι του Κερατσινίου. Του Βασιλακόπουλου, λοιπόν, του Φάρου. Του Φάρου, του Βασιλακόπουλου, του Αθάνατου. Του Φάρου. 30 χρόνια εκεί πέρα πάνω. Και δεν γίνεται τίποτα. Στο πόλο δεν παίρνετε τίποτα. Θέλετε να το κλείσετε αυτό το άθλημα. Στο βόλεϊ δεν παίρνετε. Να το κλείσουμε κι αυτό. 28, εγώ 17 εσύ. 16 πόσα έχει. Λοιπόν, πάει και το βόλε. Στο γυναικείο μπάσκετ πάμε εκεί να καταστρέψουμε τα τζάμια με την ανοχή όλων, κράτους και αστυνομίας. Έτσι θα τα δούμε στη συνέχεια. Εμείς έχουμε κάποια επιφύλαξη. Λοιπόν, να κλείσουμε και το μπάσκετ. Το μπάσκετ όμως των άντρων δεν το βλέπω να θέλετε να το κλείσετε. Γιατί είναι εξάστεροι. Αφού γιατί. Εκεί πάτε καλά, ε. Όχι, εκεί τρώμε για ένα κέρμα 10 αγωνιστικές, είναι καλά εκεί. Ναι. Για ένα κέρμα που τιμωρηθήκαμε για 2 χρονιές. Πέρυσι το χάσατε, το χάσατε και φέτος και του χρόνου. Τώρα έχει άλλα εκεί. Θα θέλετε και τον μπάσκετ το κλείσετε. Εσείς δεν είστε οπαδοί του Παναθηναϊκού. Είστε τη τσέπη σας, με τα μαγαζάκια σας και καλά οπαδοί. Δεν είναι οπαδικό αυτό. Όταν ένας οπαδός, θα σας πάρω ένα παράδειγμα, ρε παιδί μου. Θέλω να τσακωθώ εγώ, είμαι ένας οπαδός και θέλω να τσακωθώ με τον άλλον οπαδό. Θα πάρω 50 με 50. Έτσι πάει. Ναι. Το οπαδικό, το αντρικό. Στείλατε και τσιλιά δώρα. Είδατε ότι είναι 50. Ένα λεπτό. Είδατε ότι είναι 50, πήγατε 150. Τρομάρα σας.
Εσύ... Γιατί πέρυσι πάλι είχατε τσεκάρει, δεν πήγα. Εσύ στην Χίλια γιατί δεν πήγατε. Να σου πω κάτι άλλο, Ρετάκι. Ο παδός γιατί είναι. Για πηγαίνει να βάλει. Δεν έχει γέφυρα να την καβατζώσουμε. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει στο κόλπο και εκείνο εκεί που την κατεβάζει και την ανεβάζει. Όλα αυτά θα υπάρχουν. Θα τα δούμε. Εγώ στα τέτοια μου στην τελική. Απλά βλέπω την ξεφτύλα σας. Είστε ξεφτυλισμένοι, όχι οπαδοί του Παναθηναϊκού, της τσέπης σας. Είστε πρόβατα. Ναι, δεν είστε... Εγώ τον Παναθηναϊκό, τον οπαδό, τον παρασέβομαι. Εσάς ποτέ. Ποιον οπαδό, αυτό που πάει στο κήπεδο. Αυτό που πάει στο κήπεδο. Δηλαδή να πηγαίνανε 30... Και το ΑΕΚΤΖΙ και το ΠΑΟΚΤΖΙ. Πηγαίνε... Και μπράβο σε κάποιους ΠΑΟΚΤΖΙΡΙΣ, καμιά πενταριά εκεί, που λένε δεν θέλουμε ρε συμμαχία με τον Μελισσανίδη και τον Αλαφούζο. Ξυπνάτε πρόβατα, θα σας πάρετε τώρα, θα σας τιμωρήσουν, τώρα πάει για φέτος, το χρόνο πάντα σας πάει, ο άλλος, τι είναι αυτές αγκαλιές, τι αγκαλιές είναι, έχετε δει το πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, όποιος είναι, με τη Ριάλ έχουν αγκαλιές, κάτω δίπλα, δίπλα σαν κύρι, μια καλά, ωραία και εμείς θα το κάνουμε αυτό, τι αγκαλιές είναι αυτή, ενάντια δηλαδή, η Μπαρτσελόνα και η Ριάλ παράδειγμα, ενάντια της Λίβερπουλ, της τότε που τα έπανε τα 3-4, ενάντια του Άγιαξ, του Κρόιφ, ενάντια, τι είναι αυτά τα καλάκες ηλίκια ρε. Δεν τρέπεσαι λιγάκι, ρε. Όχι, δεν τρέπω, άκου τώρα. Έχω βγάλει το συμπέρασμα πολλά χρόνια. Η τσαφού σας έχει μουρλάνει. Του Ολυμπιακού. Δεν αντέχετε άλλο. 20 χρόνια, 18 εγώ. Αλλά με επένδυση. Με τον Κόκαλε και τον Μαρινάκι. Όχι με τους Σαβραγκούς. Με μόχτο, ρε. Με μόχτο. Με προσπάθεια. Με αγά, με αμπάντα. Και στα πρώτα χρόνια του Κόκαλη. Στην πενταετία του Κόκαλη από το 91 μέχρι το 97 που το πήρε, δεν έπαιρνα πρωτάθλημα. Δεν έπαιρνα. Επέρνησε όλους, έφερε κι άλλους, έφερε κι άλλους κι άλλους κι άλλους και τα πήρα. Και εμείς δεν λέγαμε τότε που, που μας είχε αναγκάσει πάλι κάποια κυβέρνηση να μπούμε σε χρέη με τον Κοσκοτά και με αυτά, έτσι. Και μετά μας φορτωσάνε το Σελιαρίλη. Δεν είπαμε εμείς να διακοπεί κανένα πρωτάθλημα. Λέμε Ολυμπιακός είμαστε. Ναι. Θα σας υπογράψουμε όλους. Δεν γλιτώνετε πουθενά. Και... Πού θα πάτε. Ναι, και... Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη. Τι είπαμε εμείς σε μεγάλο σωματείο. Τι λέει το μεγάλο σωματείο. Α, όταν είναι ένα σωματείο μεγάλο. Δεν κλαίγεται ποτέ. Λέει, εμείς τι λέγαμε. Στη διοίκηση τι δεν μπορείς. Ποιος είσαι. Έφυγες. Είσαι εδώ. Είσαι στο τιμόνι του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει δεν μπορώ. Τα μπορούμε όλα με τον κόσμο αυτό από πίσω. Δεν κάνεις, έφυγες. Από εκεί, ούτε είπαμε να κλείσει το πρωτάθλημα που είχαν γίνει, που γινόντουσαν οι σφαγές οι κανονικές, έτσι. Σας λεντάγαμε όπου τα δείχνει τηλεόραση και όπου δεν έδειχνε τηλεόραση γινόντουσαν οι σφαγές, κάνανε το πρωτάθλημα σε κάτι Κορίνθους και κάτι τέτοια, έτσι. Και δεν είπαμε ποτέ να διακοπεί κανένα πρωτάθλημα, ούτε να κλείσει κανένα πρωτάθλημα. Εμείς απαιτούσαμε από τον κόσμο μας, ο κόσμος μας απέτησε. Όχι, βρήκε αυτό που πραγματικά του άξιζε. Ποιος ήταν ο Κόκαλης, είχαμε το Σαλιαρίδη. Τι, τον Μπούλιο. Ποιος του αξίζει ο Κόκαλης, μετά ποιος του αξίζει ο Μαρινάκης. Στηρίζουμε αυτούς τους. Και έρχεται ο Κόκαλης και δίνει 12 δις δραχμές. Εξόφλησε ο Ολυμπιακός. Αποκαιρατιάτικα. Και από παίχτες που δεν είχαν περάσει ποτέ στον Ολυμπιακό. Δεν είχαν περάσει από τον Πειραιά καθόλου, ούτε από τον αόριο χώρο της Αθήνας δεν είχαν περάσει και μας λένε παίχτες του Κοσκοτά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αλλά και τότε που παίρνατε τα πρωταθλήματα εποχή Κοσκοτά, χάνατε. Χάνατε πρωτάσο, βντέταρη. Είχε σπάσει δύο φορές τη μέση του Κολιτσιδάκη και του Καλιτζάκη, ο Ντέταρη. Γλέντια πολλά. Τα θυμάστε. Άμα θέλετε να πάμε και τα σκόρ κάτω. Αν δεν έχετε περάσει ένα παράπανο. Με τα πρώτα βήματα όμως εσείς. Πώς πάμε τεχνική. Έχουμε πρόβλημα στη... Μας βλέπουνε. Εντάξει όλα κανονικά. Εντάξει αυτό. Γι' αυτό δεν βγαίνουμε για να μας βλέπουνε. Και άμα μας δίνει και λίγο θολούς. Το κύπελο αστράφει ρε. Τι θολή άμα. Παίρνουμε λάμψη. Πλάκα κάνεις. Α, εν τω μεταξύ, εμείς τα βλέπετε. Ό,τι πούμε το κάνουμε. Λέμε Παρασκευή, ήταν λέμε Δευτέρα εδώ με το κύπελλο. Δεν λέει ούτε αν, ούτε τίποτα άλλο. Να πάμε να παίξουμε με μια ομάδα, ας πούμε. Αλλά όταν παίζουμε με εσάς, λέμε εδώ με το κύπελλο. Όταν παίζουμε με εσάς. Και όπως λέμε, έχουμε πάρει 4 από τα 17 συνολικά αρχή τη χρονιά. Δεν είπαμε τα πήραμε. Διεκδικούμε. Ούτε πάντοτε είναι σε όλα τα σπορ. Διεκδικούμε. Εδώ εμείς έχουμε πάρει 50.
Και λέμε διεκδικούμε, δεν κάθομαστε στα χέρια. Άμα δεν το πάρουμε στα χέρια μας, δεν λέμε. Όχι, όταν παίζουμε μεσά θα το λέμε σίγουρα. Εσείς τα βαζελάκια τι έχετε. Έχετε το, πήρα το κύπελο στο μπάσκετ, έτσι. Τι άλλο διεκδικείτε. Να είμαι δίκαιος. Ένα πρωτάθλημα στο μπάσκετ και ένα στο ευρωπαϊκό. Διεκδικείτε. Ναι, μπορώ να απαντήσω. Αυτά εκεί. Εγώ 17 διεκδικώ. Ο ΠΑΟΚ πού είναι. Έβγαλε μια φωτοβολίδα πέρυσι, συγγνώμη, άσε τις γραμμές. Όχι, δεν τώρα. Ναι, ναι. Έβγαλε μια φωτοβολίδα πέρυσι, πήρε μετά από 88 χρόνια, 90 πόσα είναι, το βόλεϊ. Πού είναι φέτος. Πάνε τα λεφτά, δεν είχε άλλα λεφτά εκεί. Επενδύει πιο πολύ ο Εραστέχνης στο τμήμα βόλεϊ των αντρών. Φτιάξαμε καλύτερη ομάδα από πέρυσι, το πήραμε. Γιατί είναι μπροστά ο Εραστέχνης, δε Μάγκη. Γιατί είναι μπροστά, όχι, το λέω για τους άλλους. Και έχουμε δώσει και 7 εκατομμύρια ευρώ χρέος. Έχει δει εσάς τη ΣΑΕΚ που είναι διαφορετικό να είσαι ΣΑΕΚ. Διαφορετικό να είσαι ΣΑΕΚ. Άκου άλλη μαλακία. Άλλη μαλακία αυτή. Ή το άλλο που λέει Παουτζίδες. Πονάνε τα μυαλά μου. Άκου άλλη μαλακία. Ρε ο κόλλος σας πονάει. Περιμένε λίγο με τους πάτους. Λοιπόν, ναι ρε. Μα δεν λέτε κάτι σωστό ρε. Πονάνε τα μυαλά σας. Γιατί. Άσε με να πω. Έτσι. Να πονέσει και η τσέπη σας όμως. Εμείς που είναι Ολυμπιακός για να τα βλέπουμε αυτά εδώ πέρα, όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού, ο περισσότερος, έτσι, είτε με την κάρτα φιλάθλου, είτε με την κάρτα μέλους, συνδράμει. Δηλαδή τον βλέπει το κύπελο και λέει, έχω βοηθήσει κι εγώ να ανέβει το μπάτζετ της ομάδας μου, να πάρω καλύτερες παίκτες, καλύτερες παίκτες. Νιώθουμε ότι έχουμε βάλει... 10 ευρώ είναι, δεν είναι πολλά. Ο καθένας. Αυτό. Αλλά είμαστε πολλοί εμείς. Δεν τα δίνουμε σπαλαματίνες εμείς, ρε. Και δεν θέλω να μιλήσω για το κρασί, μην φανεί τώρα. Στα κρασιά, μην πω για το κρασί, τώρα είναι εταιρεία. Δεν μπορώ, θέλω να τη. Εντάξει, μπορεί να έχουμε και θέμα. Ένα μου, έχει και φορά να σου αρέσει. Δεν τα δίνουμε στα κρασιά. Βοηθάει και ο Μαρινάκης. Εκεί πάει και αυτό, μετά τον κόσμο του Ολυμπιακού. Βοηθάει και ο Μαρινάκης. Πόσα λείπουνε τόσα, πάρτα. Οικογένεια, ρε. Ένα λεπτό. Και το θέμα είναι ότι. Εμείς δεν έτσι λειτουργούμε, ούτε τα 7 εκατομμύρια λέμε να διαλύσουμε τα αθλήματα του Ολυμπιακού, του Εραστέχνη, τα πληρώσαμε, μια χαρά. Εσείς ρίχνετε την ομάδα στη γάμα, οι Παναθηναϊκοί θέλουν να μην υπάρχουν άλλα αθλήματα, μόνο το μπάσκετ από ό,τι καταλαβαίνω. Το μόνο το μπάσκετ από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί δεν θέλετε, είναι θέμα χρόνου, πέρυσι δεν το χάσατε και φέτος θα το χάσει και του χρόνου. Έτσι και Αγγελοπούλη και αυτοί έχουν επενδύσει, νομίζεις. Δηλαδή, είναι φορά έχουν δώσει 130-150 εκατομμύρια. Τα είδε και ο Μαρινάκης. Έχουμε κοπιάσει, έχουμε ξεχρεώσει. Τι είναι αυτά που κάνετε. Δηλαδή, μπορούσαμε εμείς να βρούμε τον εύκολο δρόμο. Ναι. Να καταργηθούν όλα. Αφού μας δάκρυσε ο άλλος, είχαμε και τη δικαιολογία του Πάμπλου του εκεί πέρα που είχαμε προηγουμένως. Μας είχε βάλει υποθήκη το Ρέντι. Τέλος πάντων, μας δάκρυσε να λέμε πού να πάμε τώρα κι εμείς. Είναι σε καιρό κρίσης και τέτοια. Να καταργηθούν τα αθλήματα και βλέπουμε μετά. Ωραία, άμα τα ξανα. Άμα ξαναμαζευτούμε και άμα περάσει και η κρίση, δεν το έκανε ο κόσμος του Ολυμπιακού μπροστά. Ίσα ίσα σε καιρό κρίσης, εκεί κάνουμε τη διαφορά και κάνουμε και πρωταθλητισμό, όχι μόνο να τα συντηρήσουμε. Και τα δείτε και αυτό φέτος. Είναι ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι ο παδός. Ο παδός δεν έπρεπε να πηγαίνει τα. Να, ρε, ναι, η ομάδα σας. Ή να γράφετε στους στίχους. Ρε εσείς, τα βράδια. Η ομάδα σας δεν έπαιζε με την Καρκλάς. Με τον Ολυμπιακό έπαιζε. Ποια είναι? Η Καρκλάς. Τι είναι αυτή? Που φτιάχνει τα τζάμια, τα μπαμπρίζ. Άλλο αυτοί, εκεί είσαστε αντίπαλοι με αυτούς. Ο Ολυμπιακός είναι αντίπαλος σας. Εκεί έπρεπε να πάτε, στο γήπεδο. Τι έγινε, ρε ο παδί του κόλλου. Δεν πήγε, φοβόσασταν μάλλον. Ε, τι φοβόσασταν, να δείτε τους άλλους μέρα. Κατά να πω και κάτι, γιατί μπορεί να μην το πω καλά. Πρέπει να το πω άλλη μια φορά και τέλος. Εγώ δεν θέλω, ό,τι διαβάζω, σας τα λέω. Είχατε στείλει Τσιλιαδόρο. Είδατε ότι είναι 50 και αποφασίσατε να πάτε. Αυτό είναι σίγουρο από ό,τι γράφουν τα. Αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα. Έχει γίνει συνεννόηση, Τάκη. Δεν μπορεί να ξέρει ο κάθε οπαδός τι δυνάμεις έχει η αστυνομία. Άμα θες να σου πω ναι, εγώ. Είδανε και αυτό, λέγανε. Είδανε και το άλλο πρώτο. Δεν είδανε, έχουν πληροφορίες. Εντάξει, ρε, αυτό λέμε. Εκεί, ό,τι διαβάζω, λέω. Άλλο, ναι, και εγώ ό,τι διαβάζω, λέω, αλλά και με το μυαλό μου το αναλύω. Εγώ είμαι οπαδός, θα πηγαίνω να βλέπω την ομπάδα μου. Αυτά έκανα και ο ζηλίκια που κάνετε. Εμείς οι Ολυμπιακοί δεν τα επικροτούμε αυτά. Δεν τα γουστάρουμε αυτά. Και όπου παίζει η ομάδα μας, είμαστε στο γήπεδο. Είμαστε εκεί. Όχι μία πάμε, μία δεν πάμε, είμαστε εξαφανισμένοι. Αυτά τα καλά που κάνατε και στην Τουρκία. Στην Τουρκία δεν το κάνατε. Στην Τουρκία τι κάνατε, τα ίδια. Τι κάνατε, ξέρετε τι κάνατε στην Τουρκία. Ήρθατε 600 άτομα, 700 εκεί 500. Με τα πούλμα. Πόσοι, 500. 500. Ναι. Ήρθαν εκεί. Μισή ώρα. Όλοι μαζί. Ναι, πήγατε στην Τουρκία. Ενώ εμείς όταν έχει 2 από εδώ, 5 από εκεί, 8 από εδώ, 30. Σε όλη την Τουρκία.
σε όλη την Κωνσταντινούπολη. Ναι. Έτσι. Εσείς όλοι μαζί, γιατί πού τα λάκκισετε δύο-δύο. Υπάρχει ο φόβος του εξπρέσου του μέσου νυχτίου. Υπάρχει ο φόβος. Α, σας φάει κανείς τη γλώσσα. Και να... Καταλάβατε. Όπως κάνει στη Ζουφιά. Και αποφασίζετε και πήγατε και 800 άνθρωποι μαζί. Τι 800 μωρέ. 500 μωρέ. Και πώς τη διάλεγα. Ένα Τραμπ ήταν. Ένα Τραμπ. 500. Παράσατε και δύο ανάπηρα παιδιά. Να οι μάγκες ποιοι είστε. Έξω από την Αγία Σοφία. Και πέστε μου εσείς τώρα που με βρίζετε. Εσείς που με βρίζετε. Πού λέω ψέματα. Θα σας θυμίσω όμως κάτι. Πριν με βρίσετε κι άλλο, πάρτε και την αφήκηση των πετραλών που σας βρίζανε οι ίδιοι. Πριν λίγο καιρό. Τέλος πάντων. Αυτά τα διαβάζω που τα ξέρω εγώ. Εσείς πότε τις βρίζεστε. Εμείς τότε δεν σας λέγανε άλλο αυτά όλα, ε. Πού λέω ψέματα εγώ. Εγώ εδώ μόνο για αυτά θέλω να μιλάω. Πόσο σας νίκησα, πόσο με νικήσατε. Είστε η τροπή των οπαδών. Και χούνικα το σπρέι. Και πόσο ντροπή είσαστε και πόσο ρουφιάνοι είσαστε, θα αποδειχθεί τώρα μεταξύ σας. Να καλά. Εκεί θα γελάσει το. Εκεί να δείτε το, τι πατελονάτε. Εκεί να δείτε τι μαγιά έχετε. Που θα δίνει ένα στον άλλο. Να μην με βαράτε για να τα ξεχάσω. Ρε μην με βαράτε για να τα ξεχάσω. Εσείς οι πατελονάτοι. Λοιπόν. Ό,τι σας έρθει να μην το παρατηρείτε, λοιπόν, εμείς δεν θα ξεχάσουμε εμείς αυτά που ξέρουμε. Εμείς είμαστε οπαδοί για να πηγαίνουμε να βλέπουμε τις ομάδες μας. Ούτε για να πηγαίνουμε να σπάμε τα ξενοδοχεία που κοιμούνται μέσα οι οικογένειες και τα παιδάκια να τρομοκρατούνται, ούτε τίποτα. Έτσι. Αν ταιριάξει και βρούμε αυτούς, ξέρουν πολύ καλά τι παθαίνουν. Έτσι. Εμείς την ψάχνουμε με αυτούς που την ψάχνουν. Και ποτέ παραπάνω Ολυμπιακοί τους Παναθηναϊκούς. Ποτέ. Έτσι. Ποτέ. Λοιπόν, για να τελειώνει, είστε η ντροπή των οπαδών. Θα αποδειχτείτε μεταξύ σας με τις ρουφιανίες που τα κάνετε μεταξύ σας. Αν δεν τα έχετε πει όλα ήδη. Να λοιπόν, να πάμε μετά, εντάξει, τα είπαμε αυτά. Αλλά δώστε και τις πηγές σας, αυτοί που σας λέγανε ναι. Πόσες επιμηρίες θα έχει. Λοιπόν. Ας την ψάξει και εκεί το κράτος, κάνει εισαγγελέας, πόση πληροφόρηση μπορεί να έχει ένας οπαδός από τις αρχές. Όπως για υπηρεσιακά θέματα. Όπως ψάχνουν και άλλα πράγματα όταν πρόκειται για Ολυμπιακό. Αν ήταν τώρα Ολυμπιακός, τα είχαν ψάξει. Όλα τα κανάλια καταρχήν. Ναι. Τα κανάλια θα είχαν κάνει θέμα. Από πού πήγανε, πού ναι. Πήγανε τα αυτοκίνητα, ναι. Τι δικιάσανε, ποιος που τα αφήσανε. Ποιος τα πλήρωσε. Ψάχτε αυτά, ρε. Κάντε τα. Ποιος τα πλήρωσε, πού τα αφήσανε. Σε ποιανού όνομα είναι. Ποιανού όνομα είναι. Σε ποιανού όνομα κλειστήκανε, σε ποιανού όνομα ζητάγανε να κλειστούνε. Έχει φάει. Η αστυνομία και οι εισαγγελείς έχει φάει. Δεν τα ξέρουμε εμείς. Θα σας τα λέμε εδώ, αν δεν θέλετε. Ξέρω εγώ τώρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τώρα έχει καταργηθεί η κοινή λογική. Με αυτή την κυβέρνηση και με αυτές τις τακτικές που κάνει, έχει καταργηθεί η κοινή λογική. Έτσι. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι οτιδήποτε ενέργεια της κυβέρνησης να την βλέπουμε καχύποπτα. Μας έχετε αναγκάσει εσείς και θα σας αναγκάσουμε εμείς να κοπεί αυτή η καχυποψία. Τα κοπεί καχυποψία. Άμα φύγετε εσείς, τα κοπεί και καχυποψία. Δεν γίνεται. Όπως φύγανε και οι άλλοι και να φύγουν και οι επόμενοι που κάνουν μαγκές. Άδικα, δεν σου είπα. Να πεις ότι έχεις δίκιο. Ο κόσμος του Ολυμπιακού σου πει μπράβο, ρε μάγκα. Μαζί σου. Έχεις δίκιο. Πείτε μου ένα δίκιο που έχετε. Πείτε μου γιατί τα κάνετε όλα αυτά. Πείτε γιατί απαντάρετε τον κάθε χουλιγκάνο, τον κάθε λαθρέμπορο, τον κάθε φοροφυγά και. Πείτε γιατί είστε εναντίον της ανάπτυξης με τεκμηριωμένα με επιχειρήματα και εμείς μαζί σας. Θα σε πάρουμε και στα χέρια και τον Τσίπρα και τον Κοντονή. Όπως θα σας πάρουμε, θα σας φουντάρουμε σε κανένα γκρεμό. Μην παίρνετε και χαρούλα. Άτσε ρε άγγε. Άσε με ρε τώρα για φούντο είναι. Τι ασεβαστώ, σέβονται τίποτα. Έχουνε σεβαστεί. Ποιον έχουνε σεβαστεί. Το συνταξιούχο. Κάτσε, Άκη, δεν είμαι ο Τσίπρας. Ο Τάκης είμαι. Πήγες να μου τα απαντάς. Όχι, Άκη, μη μου τη δίνεις τώρα. Άντε, τώρα. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω λίγο για Ολυμπιακό τώρα. Άμα το κάνουμε καπακάπα, θα το κάνουμε. Μην με τρελαίνεις τώρα, ντε. Γιατί είναι πολιτικό. Άσε με ρε, Άκη, τώρα από εδώ. Τα είπαμε. Πολιτικό είναι το θέμα. Δεν είπαμε τα αυτά. Τον Ολυμπιακό κυνηγάνε, ρε, Τάκη, πώς θα γίνει. Το είπαμε αυτό. Το λέμε, το εμπεδώσουνε. Τον Ολυμπιακό. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για Ολυμπιακό τώρα, μου άρεσε τα πολιτικά. Γιατί βλέπεις να γίνεται τίποτα αθλητικό. Ό,τι αθλητικό έχει γίνει το έχουν καταστρατηγήσει. Ναι, ρε, τα είπαμε, ρε, Άκη. Και το πάνε δεν τα εμπεδώνουν. Είναι πολιτικό το θέμα, τάκι όσο και να μην. Δεν με νοιάζει, εγώ Ολυμπιακός είμαι. Εμένα με νοιάζει. Γιατί όποιος... Ρε και αυτό με νοιάζει. Αυτοί μας πολεμάνε. Ρε, τα πάμε αυτά, τα παραπέρα, δηλαδή, τα υπερβολικά που με τρελαίνει. Στα γήπεδα, δεν είναι υπερβολικά. Από τη στιγμή που δεν έχεις άφορε. Τι έπαθες τώρα, ρε Άκη. Έλα, μίλα λίγο μόνος, άντε, άντε. Έλα, πέσα με το... Άντε, πάμε μια γραμμή και μίλα. Κάνε καμιά απόλυτα πάλι. Πάμε ρε σε ένα διάλειμμα, τώρα πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο. Άπαρε, μίλα μια ώρα, μίλα. Είναι πολιτικό το θέμα.
είναι καθαρά πολιτικό. Τώρα ο Τάκης, τον ξέρουμε τον Τάκη, δηλαδή πώς θα αντιμετωπίζει. Είναι καθαρά πολιτικό. Όσο είναι πολιτικό το θέμα και μας κυνηγάει η πολιτεία, γιατί είναι συγκεκριμένο πράγμα, μας κυνηγάει η πολιτεία, εμείς θα αναφερόμαστε εγώ. Θα αναφέρω και πολλοί κόσμοι στο Ολυμπιακό, θα αναφέρουμε συγκεκριμένα πράγματα. Έχετε δει τίποτα αγωνιστικό, να το ξέρω κι εγώ. Για πείτε μου ένα αγωνιστικό. Ποιο είναι το αγωνιστικό? Που πηγαίνει και κερδίζει ο Ολυμπιακός καθαρά και με τις αβάτες και με τα επεισόδια. Δεν συζητιέται τίποτα για την οποιαδήποτε νίκη του Ολυμπιακού και συζητούνται τα επεισόδια και πάλι φταίει ο Ολυμπιακός. Πάμε σε ένα φίλο. Έλα φίλε μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Από Ιωνία τηλεφωνώ, Ολυμπιακάρα είμαι. Γεια σου φίλε μου. Τι Ιωνία, Βόλου. Βόλου. Νέα Ιωνία. Ιωνία, ναι. Εντάξει, ναι. Έλα φίλε μου. Σας παραδέχομαι για την αγωνιστικότητά σας. Σας βλέπω τακτικά κάθε Παρασκευή και Δευτέρα. Έχετε δίκιο σε όλα αυτά που λέτε, χωρίς υπερβολή. Και οι Βαζέλες και όλοι αυτοί τα χανουματζίδικα, ουρά θα είναι πάντα, να το ξέρετε αυτό. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Για την κάρτα φιλάθλου, ναι. Πού μπορώ να περιθώ? Μπορείτε να πάτε στη θύρα 17 στο Καραϊσκάκι, μπροστά από τη θύρα 17 είναι το τμήμα μελών, εκεί που είναι το μνημείο απέναντι από το ηλεκτρικό είναι το τμήμα μελών. Ναι, ξέρω. Ναι, εκεί θα πάτε με το τρένο. Ναι. Είναι ακριβώς απέναντι από το σταθμό του τρένου, κάτω από το Καραϊσκάκι, δίπλα από το γυμναστήριο του Ολυμπιακού. Και μπορείτε και ηλεκτρονικά βέβαια και μέσω ίντερνετ. Ηλεκτρονικά, εντάξει, είμαι και λίγο. Εντάξει, αβάλλω καλά. Και με τις εποχές της προοδευτικής. Και εγώ τη δικιά σας. Σε αυτά, αλλά βάζουμε κανένα παιδί και τα κάνει, τα παιδιά τα καταφέρνουν. Ναι, το γιο θα βάλω. Ναι. Είναι λίγο μικρότερο από σένα. Όχι, ο Άκης. Ναι, με τον Άκη δεν μιλάω. Ναι, με μένα μιλάτε. Το καλύτερο πάντως. Αυτό όμως που... Να πάω εκεί μόνος, αυτό προσώπως. Ναι, αλλά πάντως μπράβο σας, γιατί έτσι πρέπει να λειτουργεί ο κάθε φιλάθλος του Ολυμπιακού. Έτσι ακριβώς. Με την κάρτα φιλάθλου... Είχα πάρει παρόλο ότι σας βλέπω από τότε, πριν 1,5 χρόνο περίπου, δεν ξεκίνησατε εδώ. Ναι, είμαστε. Περίπου. Λοιπόν, να είστε καλά. Χάρηκα πολύ, σας παραδέχομαι και θα μετρήσουμε αρκετές κούπες ακόμα. Εντάξει, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Επίσης. Πάμε στο επόμενο. Έλα φίλε μου. Τι γίνεται, πάνε και τα τηλέφωνα. Τι γίνεται. Μιλάω. Έλα φίλε μου, καλησπέρα. Έλα φίλε, εσύ είσαι. Καλησπέρα. Το όνομά σου. Γιώργος. Έλα Γιώργο, πες. Τι ομάδα είσαι. Ολυμπιακός. Πάμε Γιώργο μου, πες. Θέλω να πω για την προηγούμενη εβδομάδα, την Πέμπτη, έδειχνε στον Αντένα τον Ολυμπιακό που μοίραζε το συστήριο. Και ο δημοσιογράφος, αντί να λέει η ομάδα του Ολυμπιακού, έλεγε μια ομάδα της Πειραιά. Ναι. Γενικά, δηλαδή, πολύ τους πειράζει να πούνε ένα καλό λόγο για τον Ολυμπιακό. Εδώ είδα ανάρτηση στον Καλαπαπά που ο σκηνοθέτης λέει να μην δείξουν Ολυμπιακό. Δηλαδή, μην τυχόν και πάρουν προσφυγάκια Ολυμπιακούς, να μην δείξουν Ολυμπιακό. Μα δεν το έλεγε. Έλεγε μια ομάδα του Πειραιά. Ναι. Γενικά, μια ομάδα. Ναι, λες εσύ τα Αντένα. Εγώ σου λέω για το Sky. Δηλαδή, ναι, για πες μου. Αυτό και το άλλο που είδα τώρα το Σπύρο, πώς είναι αυτό στο Skype που λέει να διαλύσουμε λέει, όλα τα αθλήματα. Ναι, λέει, να έχουμε μόνο μέχρι το αθλήμα κάθε ομάδα. Όπως λέει, αυτός που μετέδιδε, λοιπόν, αυτός ο κύριος μετέδιδε παιχνίδια του Ολυμπιακού, για να καταλάβεις τώρα. Στο ΛΟΤΕ TV. Μετέδιδε παιχνίδια του Ολυμπιακού. Όποιος έχει λέει πάνω από δύο αθλήματα να το καταργούμε. Ναι, τι είναι δηλαδή τα αθλήματα, παιδιά, στην Κίνα. Τέλος πάντων. Αυτά ήθελα να πω. Να είσαι καλά. Μες στην παραφροσύνη. Δεν λέτε τίποτα καλό για τον Ολυμπιακό, μόνο γιατί θα έρθει. Ναι, να είσαι καλά. Τώρα, να είσαι. Έλα, γεια. Γεια χαρά. Τι γίνεται.
Έλα, πάμε σε διάλειμμα. Κανάλι, εσείς μην γυρίσετε, θα τα λέμε εμείς. Πέντε λεπτά γυρίσαμε κανάλι. Και τι λέει ο Καραγκιόζης αυτός? Ο δύο φορές Καραγκιόζης. Άκου. Πρώτον έλεγε να... ότι ο υπουργός, ο φίλος του, έπρεπε λέει να το διακόψει το τελικό κυπέλλου. Τι λέγαμε εμείς? Το χθεσινό, μην τον μπερδεύετε με το ποδοσφαίρο. Το τελικό του, μπάσκετ. Του μπάσκετ, γυναικών. Στη Λευκάδα, έπρεπε να το διακόψει. Ναι. Και καλά επειδή γίνανε επεισόδια σε ένα ξενοδοχείο. Ναι. Ένα είναι αυτό, ακούστε να δείτε πώς θα πάνε. Δηλαδή, τα είδες, εδώ δεν τα λέγαμε. Ναι. Ξέραμε τίποτα, έτσι το θέλω να το πάρουμε. Α, και ένα άλλο λέει ραντεβού. Άκου τώρα, το ραντεβού πώς είναι. Ρε Καραγκιόζη, τι ραντεβού, Καραγκιόζη, ρε επικίνδυνε, έτσι ακριβώς. Έτσι είναι. Ρε επικίνδυνε, τι ραντεβού, πήγανε κάποιοι χουλικάνοι σε ένα ξενοδοχείο που οι άνθρωποι ήτανε, διαμένανε στο ξενοδοχείο. Με τα ονόματά τους. Και υπερασπιστήκανε τον εαυτό τους. Ναι. Τι ραντεβού, μωρή πουτάνα. Δηλαδή, το ραντεβού δίνεις και το όνομά σου. Δίνεις και όνομα. Δηλαδή, έρχεσαι στο σπίτι μου να με κοπανίσεις. Ναι. Έτσι, ή να μου κάψεις το σπίτι, ή να μου πετάξεις. Και έχουμε ραντεβού. Και δεν σε έχουν πάρει ακόμα μέσα. Φαίνεται τα λεφτά που παίρνεις από εκεί είναι πολλά για να λες τόσα πολλά ψέματα. Τα όσα λεφτά και να παίρνεις κρυφά σου φτάσουν. Όλα εδώ και πέντε χρόνια αυτή την ιστορία κάνεις κατά του Ολυμπιακού και του Προέδρου του, Μαρινάκη. Έναν ρε που έχεις πάει τώρα στα δικαστήρια, έναν. Τώρα το πας και κατά τον οπαδό του Ολυμπιακού. 30 άτομα, 40 πόσα ήταν, είχαν δηλώσει στο ξενοδοχείο τα ονόματά τους. Άρα και ήξεραν και ο ξενοδόχος και η αστυνομία, άμα ήθελε να βρει, ποιοι μένουν εδώ, ο Τάκης και ο Άκης. Ελάτε εδώ. Δεν είναι έτσι τα ραντεβού, κύριε Καραγκιόζη. Ραντεβού είναι ο... Άκου. Ραντεβού. Ο κρανιοφόρος. Με αυτό που έχει δώσει το όνομά του, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ποτέ. Ραντεβού. Δεν γίνεται αυτό. Άκου τώρα. Ένα αυτό. Δεύτερο. Ραντεβού. Η Πατελονάτη. Με τον κάθε τρύπα δεν πρόκειται να δώσουν ποτέ. Ποτέ. Έτσι. Δεν τους βρίσκουμε για να κλειστεί ένα ραντεβού. Αυτά που λέτε εσείς. Δεν υπάρχουν πουθενά. Έτσι σκάνε με την ανοχή των αρθών, κάνουν κάτι καταδρομητές όπως κάνανε και στην Κωνσταντινούπολη και όπως κάνανε και χθες. Ναι. Έτσι και προχθές. Και κάτι άλλο. Το άλλο. Και ό,τι έγινε και στην Παιανία. Τσακωθήκανε δύο. Να του πω πώς έγινε. Ήταν ενέδρα εκεί. Εκεί ήταν ενέδρα. Ενέδρα ήταν, δεν ήταν ραντεβού. Και μετά δικαστήκανε μόνο Ολυμπιακοί. Κύριε Καραγκιόζη Θωμαίδη. Ό,τι και εκεί, αν θυμάστε καλά, λέγανε οι περιοίκοι, παίρναμε τηλέφωνα στην αστυνομία και λέγαμε ότι εδώ ξεκαλυπώνουν τις οικοδομές και ετοιμάζονται στην ενέδρα. Ενέδρα ήταν κανονική, φορτωμένη με όλα τα πράγματα. Ραντεβού το βαφτίσατε εκεί πέρα πάλι, έτσι. Και το χθεσινό ραντεβού, ναι, τι ραντεβού. Να έρθω εγώ στο σπίτι σου, ναι, να σου πετάω πέτρες από κάτω, να το κάνουμε ραντεβού. Να δούμε που θα πας εσύ με το ραντεβού και που θα πάω εγώ. Άραγε. Από τα πολλά τα ραντεβού. Ραντεβού με τη φυλακή είχαν αυτοί. Όχι ραντεβού με οπαδούς. Για να ξέρουμε τι λέμε. Και μετά αυτό το συμβάν που έγινε τότε, δικαστήκανε μόνο Ολυμπιακοί. Αφού ήταν ραντεβού, τι πώς γίνεται. Ναι, αφού τσακώνονται δύο, είναι ραντεβού, δύο τσακωθήκανε. Γιατί πάει ο ένας μόνο. Είναι ενέδρα, δεν γίνεται. Κάτι είναι. Ό,τι και να. Δηλαδή δεν γίνεται να είναι ραντεβού και να δικάζονται μόνο οι μεν. Άμα είναι ραντεβού, να δικάζονται και οι δύο. Έτσι δεν είναι, μόνο Ολυμπιακούς είχε κατηγορούμενος από τη στιγμή που ήταν ραντεβού. Βρείτε έναν τρόπο, δηλαδή το ένα αναιρεί το άλλο. Αυτανερίστε με αυτά που λέτε. Και η κατάληξη ποια είναι? Είναι η τσαπού πολύ. Ναι, αυτό είναι, το πάμε στην αρχή. Φτάσει αμυγδαλές. Και δεν διαλύεται κανένα τμήμα του Ολυμπιακού. Θα διαλυθεί. Εσείς να βάλετε λεφτά, να συντηρήσετε τα δικά σας. Θα διαλυθεί ο κάθε απατεώνας, ο ψεύτης και ο κλέφτης, τον πρώτο χρόνο χαίρεται. Και έχετε κρατήσει κιόλας παραπάνω. Όλοι σας. Και για το συμβάν αυτό τα είπαμε στην αρχή, μην τα λέμε πάλι. Έχει και τις ευθύνες το κράτος και έχει ευθύνες και η αστυνομία. Αυτά νομίζω εγώ. Το κράτος τι είναι, η αστυνομία, κράτος. Ναι, όχι. Κυβέρνηση, παιδί μου, αυτό, ναι, κυβέρνηση. Δηλαδή δεν γίνεται να ζούμε στο θέατρο του παραλόγου. Πείτε μας, ρε, που έχουμε άθικο. Πείτε μας. Ο Ολυμπιακός, ό,τι παιχνίδι έχει διοργανώσει είναι εκκλησία. Χθες πάλι προκληθήκαμε και τι, δεν μπορούσαν να κάνουν επεισόδια οι Ολυμπιακοί το Σάββατο. Μετά από αυτό που έγινε στο ξενοδοχείο, σαν θέμα τιμής. Πάλι κρατήθηκε ο κόσμος. Έτσι. Πάντα θα κρατιέται ο κόσμος. Και την περασμένη Κυριακή στο Καραϊσκάκη, 35.000. Λοιπόν,
Δεν υπήρχε αυτή η συμπεριφορά. Δεν... Χρόνια γίνεται αυτό στο Καραϊσκάκι. Κάθε και το κρύβεται. Δεν έχετε ομάδα. Ο λαός σας έχει απαρνηθεί. Έχετε μόνο κάποιους που δίνετε λεφτά για να βοηθήσουν το σκοπό σας. Δηλαδή, ποιος είναι ο σκοπός σας? Να μην γίνει τελικός κυπέλλου ποδοσφαίρου. Να μην ο Ολυμπιακός να δίνει το 40%. Ακούστε, δηλαδή, να πάμε τώρα στο Μαρινόπουλο τον Μπακάλικο. Να του πει του Μαρινόπουλου, ρε, δεν μου δίνεις τα λεφτά που οικονομάζεις εσύ και εγώ οικονομάω 100 ευρώ τη μέρα και εσύ 50.000. Αυτές τις απατονίες κάνετε. Να συντρέσετε τα αθλήματά σας. Άμα δεν μπορείτε, εσείς θα τα κλείσετε. Δεν φταίει ο Ολυμπιακός. Δεν φταίει η Μπαρτσελόνα που ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πάρει τη Champions League. Και να σας πω και κάτι. Φταίει η Μπαρτσελόνα, αφού εγώ βάζω 560. Η άλλη βάζει 500. Μοιραίος έχω αυτή την κατάληξη. Και ποιο αξιοπρεπή θα είναι. Και ποιο αξιοπρεπή θα είσαστε από αυτό το χάλι, τι τα συντηρείτε, ρε. Πες κλείνουμε γιατί είμαστε ζελοπού. Κλείνουμε γιατί είμαστε ανίκανοι. Είμαστε μόνο στα λόγια, είμαστε μόνο στα σπρέι, είμαστε μόνο στο επικοινωνιακό. Για ουσία, μόνο εκεί. Για ουσία δεν είμαστε άξιοι να κάνουμε τίποτα για τις ομάδες μας. Κλείνουμε. Γιατί και χτες, γιατί δεν πήγατε μετά στον αγώνα, ρε παιδί μου. Τι οπαδοί είστε εσείς. Τι οπαδοί, μόνο και τον τάφο σας του Ινδού. Μόνο εκεί μαζευτήκατε. Που είναι απέναντι. Που χάσατε κιόλας. Απέναντι από εκεί, ε. Πού λέμε ψέματα. Πουθενά. Ολυμπιακός δίκαια είναι πρώτος. Κάποιες στιγμές στο τέλος της χρονιάς τα λέτε και μόνοι σας. Τα λένε πάντα, τα λένε. Ή όπου και φύγει. Τώρα έφυγε τώρα, ο Τούτο. Αυτή που κάνει και ο Σοδωμαίδης. Έφυγε ο Σπυρόπουλος που είπε χτες στο Sky. Να... Από πού και ο Σπυρόπουλος. Το πέρασε ο παντός εδώ μετά που πήγε στο άλλο. Κάτι πήγα να πω, μπερδεύτηκα. Κάτι για τον μπάσκετ μου λένε, πείτε για τον μπάσκετ. Τι μπάσκετ να πούμε, ρε, τον μπάσκετ έχει sold out. Σε μια μέρα έγινε sold out. Τέρμα τα εισιτήρια, δεν υπάρχει. Σε 5 ώρες φύγανε 15.000 εισιτήρια. Τέλος τον μπάσκετ. Δηλαδή, λοιπόν, έχουμε focus, έχουμε εστιάσει στο παιχνίδι με τη Real. Κερδίζουμε με ένα πόντο. Σήμερα η άλλη στο τρίτο δεκάλεπτο δεν έχει ξαναγίνει αυτό πουθενά. Παγκοσμίως. Παγκοσμίως. Να μην βάλει ένα πόντο. Δεν υπάρχει αυτό. Ο προπονητής του αδερφού του αλουνού. Όπως δεν υπάρχουν και 42 πόντι διαφορά που έχουμε και 35. Έτσι. Γι' αυτό δεν είναι τίποτα λοιπόν, για μπάσκετ, είμαστε... Για αυτούς που δεν ακούσανε πριν τι είπα εγώ και ο Άκης, εσείς αυτοί που πάτε και σπάτε τα τζάμια και μπαίνετε και μέσα στη λεωφόρο, γιατί δεν μπαίνετε και στο ΆΚΑ μέσα, ρε. Εκεί τι, εκεί πάτε καλά. Πέρσι δεν πήγατε, ούτε φέτος θα πάτε. Ούτε του χρόνου. Εκεί είναι όλα υγεία, ρε. Εκεί πήρε τα 14-15 μέσα. Εκεί μια χαρά είναι. Το υπουργό είναι ο Φάρος. Εκεί η ΕΟΚ έχει τον ίδιο πρόεδρο, 30 χρόνια. Έχει πάει 102 πόσο είναι. Μακάρι να ζει 180, αλλά όχι και να λέει. Πώς δεν γίνεται εκεί. Ναι, εκεί όμως φωνάζουν όλες οι άλλες ομάδες. Κατάλαβε, ναι. Δεν φωνάζει ο Παναθηναϊκός, εκεί είναι όλα καλά. Δεν φωνάζει για τα μάτια του κόσμου, φωνάζουμε που και καλά, αλλά λέμε ότι μας αδικήσανε για τα μάτια του κόσμου. Κάνετε εσείς ότι δουλεύετε, θα κάνω εγώ ότι σας πληρώνω. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Ό,τι προσπάθεια και να κάνετε θα πέσει στο κενό. Ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι μια γροθιά και με αυτά που κάνετε ακόμα και πιο... πώς να σου πω... Άκη, και αυτό που πες πριν. Τι. Σωστό. Πρέπει να το ξαναπούμε. Ας θυμίσω εγώ τι είπες. Λέει ο Άκης πριν, το είπαμε μαζί και πριν. Ακούσατε. Αλλά το λέω για αυτούς που δεν ακούσατε. Είμαι πέραν τηλέφωνο τώρα. Πήγαινε κάτι. Λοιπόν... Το από τα νεύρα μου, ναι, από την αδικία που είναι εις βάρος του Ολυμπιακού, δεν υπάρχει αυτή η αδικία. Δηλαδή ένας επενδύει, κάνει, δείχνει, ο Εραστέχνης βλέπει τα χρέη του, παίρνει τα πρωταβλήματα τίμια, ναι. Παίρνει παίκτες, εσείς τίποτα. Βράζει ο κόσμος στο Ολυμπιακό. Ναι. Και να διαλύσουμε τα βλήματα. Και εμείς δεν είμαστε ηρεμοί, προσπαθούμε να είμαστε. Μέσω της κυβέρνησης αυτής. Που έχουμε μπλέξει, προσπαθούμε να είμαστε ηρεμοί, γιατί δεν γίνεται. Ο πανικός δεν είναι ποτέ καλός σύμβουλος, έτσι. Εμείς θα τα κάνουμε όπως πρέπει. Τι είχα πει, ρε, και το ξέχασες. Εντάξει, θα πάω, θα το θυμηθώ. Δεν έχουμε 3 λεπτά. Πόση ώρα. Πάμε σε ένα τηλέφωνο. Έλα, φίλε μου. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τάσος από Παγκράτη, Ολυμπιακός. Για πες, Τάσο. Τι γίνεται. Κατά πρώτα είμαι πολύ χαρούμενος για τη μεγάλη νίκη απέναντι στους Βάζελους, γιατί αξίζαμε να πάρουμε αυτό το κύπελο. Βέβαια, ντρέπονται για αυτά τα πιστεύια που έχουν κάνει, γιατί μπορεί να τερματιστεί οποιοδήποτε. Μόνο ντροπή και τίποτα άλλο.
Και τώρα πρέπει να σκεφτούμε, γιατί το ποδόσφαιρο πήραμε το πρωτάθλημα καθαρά και δίκαια και όλοι οι κοιτάξτε να αφήσουμε όλους τους άλλους να κλέκονται. Δεν μας απασχολεί καθόλου. Το λένε και οι ίδιοι, μην νομίζεις, εντάξει. Όχι, να φτιάξουν τις ομάδες τους, μην δείξουμε κάτι. Άμα θέλουν να το πάρουν, να φτιάξουν τις ομάδες τους. Να χρειάσει ο κάθε πρόεδρος λεφτά για να μας κερδίσουν. Απλά είναι. Και τώρα πιστεύω ότι πρέπει να δυναμώσουμε λίγο στα δικό το μπάσκετ, να πάρουμε λίγο τα πάνω μας. Γιατί από τη μία έχουμε τον πατρικό τους και από την άλλη το ξεχικό μας. Ατζαμπόγκ, αντοζιά! Θα είπε καλά που βαφτίσκεις δίκο και Ολυμπιακός, δεν πειράζει. Καλά τα λες. Δεν πειράζει. Ξέρεις τι γίνεται. Ξέρεις τι σου γίνεται. Ξέρεις τι σου γίνεται. Είσαι κοντά να γίνεις Ολυμπιακός. Δεν χωράμε. Τα πες καλά, δεν χωράμε. Δεν χωράμε, μην εκεί που είσαι. Δεν χωράμε. Στράκα δεν θέλουμε στην ομάδα μας. Άλλο, μπες και εσύ στην επετηρίδα. Στους οπαδούς μας, δεν θέλουμε. Εντάξει, τι έχουμε τώρα, έχουμε και άλλες γραμμές. Από γραμμές άλλο τίποτα. Τι έγινε. Α, έχουμε 4 λεπτά. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, τα καλησπέρα εκεί. Γεια σας. Ναι. Ναι, ναι, εσείς μιλάτε. Χαμηλώστε την τηλεόραση να μας ακούτε ένα τηλέφωνο. Ναι, καλησπέρα, τα καλησπέρα εκεί, τι κάνετε, καλά. Καλά, εσύ. Γεια σας από Κορδαλό. Γιάννη. Ναι, ο Ολυμπιακός, ό,τι και να κάνουν, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε τίποτα. Είναι μεγάλη ομάδα. Τους πονάει όλες αυτές τις κούπες που έχετε εκεί πέρα και όλες οι υπόλοιπες που θα έρθουν. Και όχι μόνο αυτό, σας προτρέπω να κάνετε ένα αφιέρωμα στο Μουσείο του Ολυμπιακού για να δουν τις κούπες όλες που έχουμε μαζεμένες. Και όσο για τον κύριο Κοντονή, έπρεπε να έχει παρτηθεί μετά από αυτά τα χθεσινάσεις που γίνανε πάλι στη Λευκάδα. Γιατί οι φίλοι του Παναθηναϊκού και στο ποδόσφαιρο και σε όλα τα βήματα κάνουν επεισόδια. Και δεν συμμορεί κανένας, όπως και τους παουτζίδες. Συμφωνείτε? Ναι, συμφωνούμε και τα επεισόδια είναι επιλεκτικά. Δεν τα κάνουμε. Ναι. Ο Ολυμπιακός πονάει και θέλω να στείλω και ένα μήνυμα σε ένα φίλο μου που έλεγε ότι ο Ιντέγκε είναι άσχετος. Την προηγούμενη εβδομάδα τους κατούρισε τον Παναθηναϊκό. Όποτε χάνει ο Ολυμπιακός δεν γίνονται επεισόδια. Μια φορά δηλαδή που έχασε και τέτοια. Εμείς δεν είδαμε επεισόδια. Δηλαδή τα επεισόδια γίνονται όποτε κερδίζει ο Ολυμπιακός. Για να μην κερδίζει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή έτσι. Να μην κατεβαίνει η ομάδα Ολυμπιακού να παίζει. Ή για να μην γίνει καθόλου το παιχνίδι που θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Ναι, να μην κατεβαίνουμε να παίζει άμα είναι. Έγινε φιλαράκο μου. Θέλω να καταλήξω τον αθλητισμό και θέλω να τελειώσουμε ένα θυμηματάκι. Όποιος θα. Εντάξει, φιλαράκο. Γαύρος είναι ρε. Καλά, το λοιπόν, καταλάβαμε. Δεν θα μείνει πάρα πολύ, μα το καταλάβαμε. Είπα και πριν λίγο, επιλέγουν που θα τα κάνουν. Επιμένω σε αυτό. Στο μπάσκετ, στο άκα, ποτέ δεν θα και τα κάνουν. Και τα αθλήματα επιλέγουν. Εκεί, ναι, ποτέ. Στη Λεωφόρο και τον Ολυμπιακό Σπηλά, είδατε. Προχτές τι έγινε, 0-1 στο 3, 3-1 και άμα είχε άλλα 5 λεπτά, 6-1. Κάτι φορά το εκεί πέρα στο δεύτερο ημίχρονο. Και να πω για κάτι για το Φορτούνι. Στην Τρίπολη αυτή η παλιά που έδωσε στον Ερνάνη στο πρώτο λεπτό, την έχω δει. Από τον Μαραντόνα, από τον Κρόιφ, και από τον Μέση και από τον Δελικάρη. Πάρτε την παλιά που έδωσε και πώς ελήφθηκε, πώς πήγε αυτή την παλιά που έδωσε στο πρώτο λεπτό. Ένα άλλο να σου πω. Τι παιχταράς είναι ο Φορτούνης. Τρίπολη, να... για να δούμε. Ναι, για να δείτε ποιοι είναι αυτοί που μιλάνε. Ήταν ένας δίπλα στο μικρόφωνο στην Τρίπολη. Ναι. Και έλεγε, έλα, άρα δώσε και πέναλτι μέσα στην ηρωνία και τέτοια. Περνάει η ώρα. Μετά από 5 λεπτά γίνεται ένα ράουτ. Και τι κάνει ο ίδιος. Έχει κερδίσει ράουτ ο Ολυμπιακός. Και φωνάζει, offside, ρε! Offside! Φωνάζει offside στο ράουτ. Δεν ξέρω αν το προσέχει. Η ίδια φωνή. Για να καταλάβετε ποιοι είναι αυτοί που έχουμε απέναντί μας. Αυτό έχει πάρει πολύ οξυγόνο. Γιατί η άλλη είναι καλύτερη. Στον Τάγκετο και έχει πάρει πολύ οξυγόνο και δεν ξέρει τι έλεγε. Την όσα των διτών. Ναι, την όσα του Τάγκετου. Λοιπόν, εντάξει είμαστε. Εντάξει, με αυτά και μετά άλλα τα τεχνικά προβλήματα. Τι έγινε με αρχικύκλωση με το κύπελο. Και εδώ, τι έγινε, και εδώ κάτι σκοπός. Όχι το κύπελο, βλαχικυκλώνει. Βάει μέσα στα κύματα. Το τέταρτο. Τα δύο κύματα. Τέταρτο. Τι, δεύτερη κύπελο. Έχουμε. Α, γίνονται μαγνητικά κύματα. Είναι αυτά, τι γίνεται. Μπορεί, ρε, ναι. Μπερδεύτηκε. Άλλο κύπελο το Μπάσκετ. Ναι, ναι. Άλλη την Μπάσκετ. Άλλο το Σάββατο μπερδεύει. Φέραμε το Super Cup εδώ. Φέραμε το League Cup εδώ. Φέραμε το κύπελο Ελλάδος εδώ στο γυναικών. Oh. Φέραμε το κύπελο του. Να φροντίσουμε να είναι όλα τέτοια μέτρα. Το γυναικών εδώ. Το ίδιο κράμα. Τέλος πάντων. Το πιο καλό που πονάει, όλα πονάνε. Αλλά αυτό που σας πονάει γιατί. Α, καταρχήν εκεί. Αυτό το θυμήθηκα. Τι καταρχήν, τελειώσαμε. Όχι, ένα λεπτό. Τελειώσαμε. Όχι, πες. Πες μου. Πλάκα κάτω.
Και άμα δεν βγουν, λέει ο Κοντονής, τέλος, δεν βγαίνει κανείς στην Ευρώπη, ρε παιδί μου. Ναι. Ο Μαρινάκης δεν θα πονέσει. Ούτε ο Ολυμπιακός. Ούτε ο Ολυμπιακός θα πονέσει. Αυτό είναι ωραίο. Έχουμε κάνει τα κομμάτια. Όταν λέω Μαρινάκη, για τον Ολυμπιακό τότε. Ναι, 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 ναι. Εσείς τι θα κάνετε, ρε. Εσείς τι θα κάνετε. Εγώ πάλι πρωτάθλημα θα πάρω τον χρόνο. Κι άλλες μεταγραφές θα κάνω. Με το ίδιο μπάτζετ. Εσείς τι θα κάνετε. Με το ίδιο ρόστερ. Με τα ίδια, ναι. Θα είμαστε εμείς από...